Αχ, μωρέ Χριστούλη μου, αχ, 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 εσύ, τόση αγάπη, τόση λαχτάρα για μας, τόση, τόση, τόση αγάπη, που διαλέγεις και το τέλος σου για να μας χαρίσεις τόσο απλόχερα τη σωτηρία, τόσο σπουδαία την αγάπη σου, τόσο μεγαλείο αυτή η αγάπη που έχεις για μας όλους τους ανθρώπους. Να ανεβείς στο σταυρό, να χύσεις το αίμα σου, να σε κοροϊδέψουν, να σε φτύσουν, να σου βάλουν εκείνο το στεφάνι με τα αγκάθια στο κεφάλι, να σου κάνουν τα πάντα όλοι αυτοί και στο τέλος να αποθάνεις. Αλλά ακόμα καμιά φορά σκέφτομαι και το κουβάλιμα του σταυρού που λύγησες Χριστέ μου, και λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι λύγησε ο Χριστός γιατί πάνω στο σταυρό ήταν όλες οι αμαρτίες του κόσμου και οι δικές μας αμαρτίες και οι δικές μας, οι δικές μας, οι δικές μας αμαρτίες, και όμως τις πήρε όλες τις αμαρτίες ο Χριστός μας, όλες, και έχισε σταγόνα, 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 αχ αυτό το αίμα του. Αχ, μωρέ Χριστέ μου, αυτό το αίμα, τι είναι, μωρέ, τι μεγαλείο η καρδιά σου, Χριστούλη, τι μεγαλείο η αγάπη σου. Αυτό το μεγαλείο το ζούμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Βήμα, 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 μέχρι που αποθνίσκει και όλοι νομίζουν ότι ξεμπλέξανε, μωρέ. Πόσοι θέλουν μέσα στους αιώνες να νιώσουν ότι ξέμπλεξαν με αυτόν τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός, εκεί που τον βάλαν στον τάφο, πάλι την σωτηρία των ανθρώπων σκέφτονταν και κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε και σε όλους αυτούς για να σώσει, λέει, όχι μόνον αυτούς από το σταυρό του και μετά, αλλά να σώσει και όλους εκείνους πριν το σταυρό που βρίσκονταν κάτω στον Άδη, και πρώτον πρώτον και δεύτερη δεύτερη τον Αδάμ και την Εύα. Αυτός ο Χριστός λοιπόν που είναι πάντα με ανοιχτή την αγκαλιά. Αχ, Χριστέ μου, τι αγκαλιά είναι αυτή που δέστε πάνω από το σταυρό, νοιάστηκε ακόμα και τον ληστή, και τους δύο ληστές, ο ένας όμως τίποτα δεν κατάλαβε, ο άλλος που κατάλαβε πρώτος μπήκε μέσα στον παράδεισο. Λοιπόν, ο Λυστάκος μας άνοιξε το δρόμο και μας τον άνοιξε για να έχουμε, λέει, ελπίδα όλοι οι άνθρωποι, αρκεί να βγουν αυτές τις λέξεις και να δείξουν αυτήν την καρδιά και αυτήν τη μετάνοια που έδειξε ο Λυστάκος ο καημένος. Μνήστητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Αλήθεια σου λέω, σήμερα μετεμού εσύ εν το παραδείσο. Σήμερα αλήθεια σου λέω, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Χριστούλη μου, όλον τον κόσμο πάρτο στον παράδεισο. Όλον, 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 όλοι, όλοι παιδιά σου είναι. Κι αν σε καμιά γωνιά χωράει
και για μένα το χαζούλι τον Παπαχρήστο, γωνιά εκεί στην άκρη, αν χωράει. Αλλά μην ξεχάσεις όμως όλους τους φίλους μου, τους γνωστούς, τους συγγενείς, τους ενωρίτες μου, τα πνευματικά μου παιδιά, και αυτά που πίκρανα και αυτά που πόνεσα, αυτά πρώτα να τα πάρεις. Άντε μωρέ, άντε αύριο όλοι μαζί να γιορτάσουμε όπου βρίσκεται ο καθένας τον επιτάφιο, το λουλουδιασμένο και μυρωδάτο επιτάφιο, ο οποίος είναι τάφος, αλλά τάφος αυτό ποιον θα πηγάσει η σωτηρία μας και η Ανάστασή μας, γιατί από εκεί θα βγει ο Χριστός αναστημένος.